Επιπλέον μέτρα φωτιά ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση οι δανειστές ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του μνημονίου, στην περίπτωση δηλαδή που δεν επιτευχθεί ο στόχος για πλεώνασμα 3,5% το 2018. Οι δανειστές συγκεκριμένα έχουν θέσει τα εξής: αύξηση ΦΠΑ σε ρεύμα και νερό από το 13 στο 24%, περικοπές κύριων συντάξεων, μέτρο που αποτελεί πάγιο αίτημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, περικοπές των μισθών στο δημόσιο με έμφαση στα εισαγωγικά κλιμάκια και στους υπαλλήλους χαμηλών προσόντων, πάγωμα των προσλήψεων μέχρι νεωτέρας, κατάργηση και το υπερμειωμένου ΦΠΑ 6% που ισχύει σε φάρμακα, βιβλία και θέατρα. Σε παρακαλώ, άμα θα βγει τώρα η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, έτσι, τι θα κάνει. Από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι που γίνανε οι εκλογές, επήραμε λεφτά με το Σαμαρά. Πήραμε φράγκο, σαν κράτος εννοώ, φράγκο τίποτα, και φτάσαμε στο παραπέντε. Εντάξει, αυτού του βάλανε το δάχτυλο και του είπαν ή υπογράφεις ή τελειώνουμε. Τώρα υπέγραψε, τώρα καλός, κακός. Την πατάμε. Αυτή δεν ξέρω, να μην πω την άσχημη λέξη, τι μας κάνουν τώρα οι Ευρωπαίοι. Να πάει στο παραπέντε τώρα, μας καταφέρνει πάλι εκεί που ήμασταν πέρυσι. Λοιπόν, τι θα κάνει τώρα, ναι. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος καθόλου, αλλά τι θα κάνει όταν θα βγει οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Χαίρομαι για μια βιομηχανία που υπάρχει που δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει ποτέ. Οι πολιτικοί απατεώνες. Είναι βιομηχανία, την έχουν στα μέτρα τους, συνταγματικά, νομικά, με όρους τέτοιους, που δεν πρόκειται ποτέ να χρεοκοπήσει. Είναι η μόνη βιομηχανία σε εξέλιξη. Ο λαός δεν μπορεί να κάνει κάτι, ειδικά τώρα τι που είναι εξαθλιωμένοι. Τι να κάνει ο λαός, θα πάρει την αραβίδα να βαράει από κεφάλι σε κεφάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και οι δανειστές αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πακέτο μέτρων είναι ιδιαίτερα επώδυνο και δύσκολα διαχειρίσιμο από πολιτικής άποψης. Την αποκάλυψη για τις προθέσεις των δανειστών έκανε δημοσίευμα της Wall Street Journal, που ανέφερε ότι η λύση των πρόσθετων μέτρων προκρίνεται ώστε να αρθεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και συζητήθηκε στο περιβόητο Washington Club. Όπως αναφέρουν οι πηγές που αποκάλυψαν το σχέδιο, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να νομοθετηθούν τώρα. Η κοινωνία από την άλλη πλευρά παρακολουθεί σαστισμένη τις εξελίξεις, βλέποντας το πορτοφόλι ήδη άδειο και τις υποχρεώσεις να τρέχουν χωρίς να έχουν την δυνατότητα να τις εξυπηρετήσουν λόγω της φοροαφέμαξης, της ανεργίας και των απανωτών περικοπών. Υπάρχουν, είστε απογοητευμένοι? Όλοι. Δεν έχω να ψωνίσω σήμερα και έχω οικογένεια και είμαι αξιόπιπης γυναίκα και δεν μπορώ να πάω να βρω να ψωνίσω. Θα σου ζητήσω ένα δίβραγο, μα δεν τρέπεμαι. Έχετε έρθει να βρείτε τα πιο φθηνά, κυρία μου. Και παίρνω μια μικρή συνταξούλα, 340 έπρεπε και μου τα κόψανε και εκείνα και τώρα τι. Και πληρώνω και χαράτσι, μα είναι λογικό αυτό ρε παιδιά. Με συγχωρείς. Λοιπόν, άντε για. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Και οι 300 που είναι να πάνε θέλουν κρέμασμα, όλοι τους. Δεν είναι ζωή αυτή, δεν είναι κατάσταση αυτή που τα έχουν τα πράγματα φτάσει. Καταλάβατε, κυρία μου. Τι να πεις, χάλια. Χάλια. Καταρχήν κινδυνεύουμε, άσε τη φτώχεια σε αυτό, κινδυνεύουμε, κλειδώνουμε και ο κλέφτης μέσα είναι. Τι να πεις. Έχουν και άλλα μέτρα, λένε. Άλλα μέτρα. Θα δούμε που θα μας πάνε. Μέχρι πότε θα δίνει ο ελληνικός λαός? Δεν ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Πάνε και υπογράφουν. Αυτοί ξέρουν και πάνε που υπογράφουν. Να πάνε να πέσουν στη θάλασσα να πνιγούν όλοι. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Τα δικά μας, του δικού μας μισθού σε συντάξει κόβουν. Τα δικά τους δεν τα κόβουν. Τα δικά τους θα παίρνουν ακέραια, έτσι. Γιατί δεν πάνε να πνιγούν στη θάλασσα? Γιατί αν είδαν και είχαν φιλότιμο, θα είχαν πάει ήδη στη θάλασσα για να πνιγούν. Ο Τσίπρας τα λεφτά προεκλογικά που λέγε θα δώσω 13ο μισθό, θα δώσω τις συντάξεις, θα κάνω, πού θα τα βρίσκε, αφού είμαστε ήδη πεθαμένοι. Και μπορεί, αφού τον πίστεψε ο κόσμος και τον ψήφισε, καλά έκανε και τον πίστεψε. Συνεχίστε τώρα, έτσι, νέα μέτρα λέει φέρνει. Και λοιπόν τι θα κάνουμε. Πήγε για 2 δις έξω και έφερε 8 δις, 8-9 πόσα έφερε χρέος. Λοιπόν, πήγε πέρα δώρο άδωρο. Και εμείς που ζούμε, ζούμε εις βάρος τους αυτού νου. Εμείς τους ταΐζουμε και ζούμε εις βάρος αυτού νου. Τα φάγαν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση. Με τις αλλαγές στη φορολογία να αποτελούν βραχνά για όλους τους Έλληνες πολίτες και με τα νέα μέτρα τα οποία έρχονται,
Θεωρήσαμε απαραίτητο να έχουμε κοντά μας απόψε στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης τον φοροτεχνικό τον κύριο Αλέξη Νταουλάρη για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία και ουσιαστικά να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις για το πού θα υπάρξουν αλλαγές οι οποίες θα μας επηρεάσουν άμεσα. Κύριε Νταουλάρη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπουδά. Πού κινούμαστε, ποιες είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές, τι είναι το σίγουρο, αυτό που θα αντιμετωπίσουμε? Πάνω στο φορολογικό που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, τώρα είναι σε επιτροπές και συζητείται. Έχουν αλλάξει κλίμα και τόσο στους μισθωτούς, στους αγρότες, στις ατομικές επιχειρήσεις, όσο και στα ενίκια και στα μερίσματα. Μάλιστα. Πλέον έχουμε διαφορετικούς συντελεστές και οι κατατόπους εισοδήματα θα έχουν και οι κατατόπους, μάλλον πηγές εισοδημάτων, θα έχουν και τις ανάλογες επιβαρύνσεις και μερικά θα έχουν, μερικά εισοδήματα μάλλον θα έχουν μια μικρή ωφέλεια. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που θα έχουν μία μικρή ωφέλεια. Αυτό που μου λέτε, έχω να τα ακούσω χρόνια, ότι υπάρχει φορολογούμενος που θα είναι ωφελημένος. Ναι, οι ωφελημένοι θα είναι οι αγρότες έως τα εισοδήματα περίπου των 20.000 ευρώ. Ναι. Δεδομένου ότι θα αποκτήσουν ένα τυπικό, γιατί στην ουσία δεν υπάρχει αφορολόγητο, γιατί υπάρχει πίστοση φόρου, ναι. Τα 9.000 ευρώ περίπου. Και από εκεί και πέρα θα φορολογούνται με την κλίμακα το 22%. Και αν θα τα βάλουμε συγκριτικά με πέρυσι, θα έχουν κάποιες ελαφρύσεις. Μάλιστα. Η οποία μηδενίζει γύρω, λίγο πάνω από τις 20.000 ευρώ. Μάλιστα. Τα πιο δύσκολα για ποιους έρχονται? Πιο δύσκολα είναι όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα, όσοι έχουν ενίκια δηλαδή, ναι. Με λίγα λόγια, οι οποίοι οι συντελεστές από το 0 μέχρι τα 12.000 ευρώ, από το 11 πάει στο 15% και από εκεί και πέρα από το 33% στο 35%. Επειδή ακούμε συχνά. Και έχει μπει, συγγνώμη, ναι. Λίγο, από τα 12 μέχρι τα 35 είναι πάει στο 35% και έχει μπει μια επιπλέον κλίμακα. Ναι. Από τα 35.000 ευρώ και άνω είναι στο 45% του εισοδήματός τους. Μάλιστα. Επειδή ακούμε συχνά για το ένα κομμάτι που είναι η άμεση φορολογία και το άλλο κομμάτι που είναι η έμεση, η οποία είναι η κρυφή φορολογία που ίσως δεν την αντιλαμβάνεται κάποιος άμεσα. Τι συμβαίνει με αυτό? Η έμεση φορολογία είναι κυρίως το ΦΠΑ, το οποίο επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τον καταναλωτή και τον τελευταίο στην αλυσίδα της οικονομίας. Οι έμεσοι φόροι αυτό που κάνουν κυρίως είναι να αυξάνουν τις τελικές τιμές των προϊόντων και να βαρύνουν την τσέπη του καταναλωτή. Οι άμεσοι φόροι που είναι κυρίως η φορολογία εισοδήματος βαραίνει τις επιχειρήσεις, οι οποίοι ανάλογα με το εισόδημα που έχει ο καθένας, μάλλον έχει τις επιχειρήσεις και οποιοδήποτε φορολογούμενο Έλληνα, από ο οποίος ανάλογα με το εισόδημα που έχει μες στη χρονιά έρχεται και του εκαθαρίζει στο τέλος κάθε χρόνου το ποσό του φόρου και ανάλογα ή πληρώνει ή επιστρέφει. Το δεύτερο βέβαια τώρα είναι ελάχιστο. Ναι, είναι όντως ελάχιστη. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που είναι σε επαφή μαζί σας, οι άνθρωποι που σας συμβουλεύονται, εκφράζουν προβληματισμό. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη περίοδος, ανάλογη περίοδο έχετε ζήσει? Κοιτάξτε, κύριε Μπεβούδα, το ασφαλιστικό σε συνδυασμό με το φορολογικό, γιατί δεν είναι μόνο το φορολογικό που μένει τώρα, είναι και το ασφαλιστικό, θα φέρει δυσανάλογα, να το πω, θα είναι κατά κύριο λόγο, δεν θέλω να τρομοκρατώ και τον κόσμο, θα έχουμε πολύ δύσκολο, από τον επόμενο καιρό θα είναι πολύ δύσκολο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους φορολογούμενους και τους μισθωτούς, γιατί και αυτοί επιβαρύνονται, αν εξαιρέσουμε 2-3 κλίμακες φορολογίας, οι οποίοι φαντάζομαι θα είναι και οι λιγότεροι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Μιλάμε για απόλυτη αλλαγή στο οικονομικό τοπίο, έτσι? Σαφώς, ναι. Καταρχήν τώρα έχουμε, εκτός από το φορολογικό, έχουμε και ένα ασφαλιστικό που στην ουσία είναι φορολογικό. Φανταστείτε τώρα, να σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα, να έρθει για έλεγχο σε μια επιχείρηση μετά από 2-3 χρόνια ο ΑΕ και να, αντί να μας βγάλει εκτός από φορολογικές διαφορές, να έχουμε και ασφαλιστικές διαφορές συν τους αυξήσεις. Πώς θα γίνουν αυτά και πώς θα πραγματοποιηθούν στην πράξη. Εκτός από ότι οι Έλληνες πλέον δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν, τα ληξιπρόθεσμα ανεβαίνουν και προβλέπουμε ότι θα ανέβουν και ακόμα περισσότερο. Έτσι, κάπως έτσι αυξάνονται τα χρέη του κόσμου, του πολίτη, του καθημερινού. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε καμία περίπτωση και με αυτά που μου περιγράφεται, αν υπήρχε και ένα ποσοστό που μπορούσε μέχρι τώρα να κρατήσει μία σειρά, νομίζω ότι πια αυτό θα αποτελέσει παρελθόν πολύ σύντομα. Σίγουρα. Αρκεί να δείτε λίγο τα νούμερα ότι το κράτος αυτή τη στιγμή έχει διαθέσιμα που δεν επαρκούν να καλύψει τις υποχρεώσεις του
ειδικά του Ιουλίου που είναι και μεγάλη δόση. Εκεί μάλλον φαίνεται ότι είναι το σημείο σταθμός. Θα έχουμε θέματα. Ελπίζουμε να μην έχουμε βέβαια. Και αν δεν εισπράξεις φόρους, αλλά την άλλη από πού να εισπράξεις τους φόρους, αφού ο κόσμος δεν έχει λεφτά, κάθε χρόνο βλέπουμε τα εισοδήματα και να μικραίνουν και οι συντελεστές να ανεβαίνουν. Έτσι, μεταφράζοντας τη δυναμική της αγοράς και της καθημερινότητας, αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε και εμείς. Δεν νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο αυτό που λέτε. Δεν προσπαθούμε να δείξουμε τα πράγματα χειρότερα από ό,τι είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα σήμερα και μου λέτε ότι θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Με αυτά που βλέπουμε, αυτό το φόβο εκφράζουμε και εμείς σαν λογιστές και όλοι οι επιστημονικοί φορείς έχουν καταθέσει προβληματισμούς τους στον Υπουργό από το προσχέδιο νόμου. Ναι. Όταν καταδέθηκε τώρα το νομοσχέδιο είναι χειρότερο από ό,τι ήταν το προσχέδιο που φωνάζαμε πριν. Μάλιστα. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου και πριν σας ευχαριστήσω, νομίζω ότι είχαμε προβλέψει λιγότερο κακό. Ναι. Δυστυχώς αντί να βελτιωθεί το προσχέδιο αυτό, θα γίνει ακόμα χειρότερο. Θα είναι πιο και το πιο βέβαια θα φύγω λίγο από το θέμα του φορολογικού, θα μπω λίγο στο ασφαλιστικό. Ναι. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι είναι ότι οι Έλληνες ο ελεύθερος επαγγελματίες, στους επιστημονικούς φορείς μάλλον όχι, και πάλι σε αυτούς όχι όλους, στα 5 πρώτα έτη ένα μειωμένο συντελεστή με το προσχέδιο και τώρα έρχεται το σχέδιο νόμου που κατέθηκε στη Βουλή και τους λέει ότι ναι μεν θα έχετε κάποιοι, όχι όλοι, ένα μικρό όφελος, ναι. Το οποίο όμως θα πρέπει να το επιστρέψει ασφαλισμένος. Πριν πάρει τη σύνταξή του και εντόκος. Άρα στην ουσία δεν έχουμε κανένα όφελος. Έχουμε κάτι σαν δάνειο, να το πω λίγο απλά. Το οποίο θα πρέπει ο φορολογούμενος να το επιστρέψει και με το ανάλογο τόκο στο μέλλον. Μακάρι να είχαμε θετικότερες ειδήσεις να μεταφέρουμε απόψε, κύριε Νταουλάρη. Εσείς, όπως μου είχατε πει, μάλλον οι συνάδελφοί σας από την περιοχή και εσείς δεν συμμετέχετε στην αποχή των φοροτεχνικών, έτσι δεν είναι? Υποβάλλονται δηλώσεις εδώ. Με την απόφαση που είχαμε πάρει, δεν συμμετέχουμε. Ναι. Βέβαια, η κίνηση κινητικότητα δηλώσεων μην νομίζετε ότι είναι. Αυτό θα σας ρωτήσω. Ο κόσμος έχει ενδιαφερθεί να καταθέσει. Δεν έχουν έρθει ακόμα στα γραφεία μας. Και πώς να έρθει ο άλλος τώρα, περιμένει να κάνει και Πάσχα και από εκεί και πέρα βλέποντας τι κάνοντας. Κύριε Νταουλάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό βράδυ, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση και σας.